Μια αναφορά πιο εκτεταμένη θα κάνω, αν μου επιτρέπετε, γιατί ακριβώς η αναφορά μόνο στη συμφωνία πλαίσιο αυτή καθεαυτή, στο ύψος της, στο πόσο κερδοφορία αφορά, κάτω από ποιες προϋποθέσεις δεν αρκεί για να βγουν τα συμπεράσματα για το λαό μας. Νομίζουμε ότι εν μέσω πανδημίας συνεχίζει τρένο η κυβέρνηση το έργο της για να καθαρίσει ζητήματα που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Είναι συνδυασμένη και η συμφωνία με το διαγωνισμό παραχώρησης Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξώνων, παγίου αξίας 7 δισεκατομμυρίων, και που αποδεικνύει τέλος πάντων ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά τα εμβληματικά έργα με τον έναν τον άλλο τρόπο φορτώνονται 2 και 3 φορές στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αποκαλύπτεται φυσικά και ο ρόλος του κράτους ως συλλογικό καπιταλιστή, που αφού ανέλαβε την κατασκευή ενός σύνδετου και δύσκολου έργου, τώρα το παραδίδει προς εκμετάλλευση στους επιχειρηματικούς ομίλους για να βρούνε αυτή την αναγκαία κερδοφόρα διέξοδο. Κατασκευάζει ο κράτος φυσικά ακόμα και τους σταθμούς διοδίων, οι οποίοι θα παραχωρηθούν μαζί με τα έσοδά τους στο μελλοντικό παραχωρησιούχο. Βέβαια, η συμφωνία πλαίσιο είναι σε σχέση με τη διαχείριση αυτών. Διαχρονικά, από την κατασκευή και τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, βγήκανε πολλαπλά κερδισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, κατασκευή, ανάληψη ετήσια συντήρησης, αλλά και οι τράπεζες μέσω της ουσιαστικής παρακράτησης των διοδίων και τα αυξημένα επιτόκια για την πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Είναι δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σαν να έχτισε από τα θεμέλια πανάκριβα ο ελληνικός λαός στο σπίτι του, το αποπλήρωσε από τα βαριά δάνεια και τώρα τον βάζεται να πληρώνει και ενίκιο στο ίδιο το σπίτι, έτσι διότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που βγάζει κέρδος για να λειτουργεί αυτή η οικονομία. Να σημειωθεί πως με βάση την υφιστάμενη χρέωση διοδίων 0,03 χιλιόμετρα, τα έσοδα εκτιμώνται στα 81 εκατομμύρια. Η δαπάνη συντήρηση λειτουργίας οδού και λειτουργίας σταθμών διοδίων, με μικρή διακύμανση τα 35 τελευταία χρόνια, είναι κατά μέσο όρο στα 40. Δηλαδή, με τη μέση τιμή στα διόδια εξυπηρετείται η ανάγκη της συντήρησης και λειτουργίας. Και αντί να μειώσετε τα διόδια στο μισό, με τα δικά σας κριτήρια, τα ιδιωτικο-οικονομικά, γιατί εμείς λέμε την κατάργηση και την ανάλυση από το κράτος συνολικά της ευθύνης της διαχείρισης με ενιαίο σχεδιασμό, κεντρικό σχεδιασμό και ενιαίο φορέα κατασκευών, που διαφορετικά θα διαμορφώνονται και τα κόστη όταν έχεις τα μέσα παραγωγής στα χέρια σου, και δώσατε και μέρος από αυτά που σας ζητήθηκαν από τα αιτήματα των ιδιωτικών εταιριών εγκατάλειψης των αυτοκινητοδρόμων, από τα 81 εκατομμύρια, 41 εκατομμύρια. Δηλαδή, και τον πετάξατε τον κόσμο έξω από τους αυτοκινητοδρόμους, επειδή με βάση τα στοιχεία ενός σχεδόν στους δύο που αμείβονται με το βασικό μισθό, δεν μιλάμε καν για τους ανέργους, δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει, αποζημιώνεται και τους παρόχους για την έλλειψη της κίνησης. Και εδώ έχει μια αξία η διαμάχη μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς πάνω, και πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ο λαός μας γρήγορα, ακριβώς πάνω στο πότε θα αυξηθούν η τιμή των διοδίων. Κύριε Υπουργέ, οι αυτοκινητόδρομοι έχουν καταντήσει στοιχειωμένοι. Είναι στην κυριολεξία φαντάσματα. Δεν ξέρω, κυκλοφορεί ο κόσμος, βλέπει. Τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, αλλά και τα υγειοταχή βγαίνουν στους παράδρομους. Κατάσταση που μας γυρνάει δεκαετίες πίσω, γιατί πιο απλή μετακίνηση ξοδεύει κάποιος μεγάλο μέρος του μισθού του. Σε λίγο θα είναι τα λαϊκά στρώματα σαν εσωτερικοί μετανάστες. Θα κάνει να βλέπει κανείς τους δικούς του σε γειτονικές πόλεις ακόμα και χρόνια. Λες και έφυγε στην μακρινή ξενιτιά. Ιδιαίτερα, αν συνυπολογίσουμε την περίπτωση της Εγνατίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή εκτός Εγνατίας, κυρίως εκεί στο Δήμο Βοΐου, στη Σιάτιστα, που ο κόσμος έχει τσακιστεί, έχει βυθιστεί στην απόλυτη εξαθλίωση και ανέχεια, με την απολιγνητοποίηση, με το χτύπημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γούνα, τώρα συρρυκνώνεται οι δημόσιες δομές, χρειάζονται περισσότερες μετακινήσεις και τον βάζεται ουσιαστικά χωρίς εισόδημα να πληρώνει για τις πιο βασικές κινήσεις του ένα χαράτσι πολύ δυσβάστακτο. Τόσα χρόνια λέμε ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δεν έκλεισε, αλλά φανταζόμαστε, όπως και στην Αθηνών Λαμίας προχθές, όταν θα χρειαστεί για να μην πληρώσει πρόστιμα ο παραχωρησιούχος, θα κανονίσει το κλείσιμο του κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τεχνίτες, εργάτες, επιστήμονες κάνουν πλέον θαύματα στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Και στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, αυτό ακριβώς δείχνει ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε εξέλιξη, οποιαδήποτε πρόοδος στην τεχνολογία και στην επιστήμη, στην τεχνική, αν βρίσκεται στα χέρια της πολιτικής η οποία υπηρετεί το κέρδος, αντί να φέρει την καλύτερη ζωή, την πιο εύκολη, την πιο λειτουργική, φέρνει μεγαλύτερο, περισσότερο μαύρο, μεγαλύτερη εξαθλίωση.
γίνεται κατά τη γνώμη μας πιο επιτακτική ανάγκη να κάνει την επιλογή του ο λαός μας άμεσα να απαλλαγεί από την πολιτική διαχείριση και βέβαια την οικονομία, την πολιτική συνολικά που υπηρείται το κέρδος. Γιατί μόνο έτσι θα δει μια καλύτερη άσπρη μέρα. Και φυσικά πρέπει να μας απαντήσετε, γενικώς το θέσαμε βέβαια και σε επίκαιρη, αλλά να γίνει πιο σαφές τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, τους εξειδικευμένους, με τη μεγάλη τεχνογνωσία της Αγνατίας Οδού, που θα μπορέσουν να επιτελέσουν με τον καλύτερο τρόπο το έργο της συντήρησης της Αγνατίας Οδού. Ευχαριστώ, κύριε.